καινοτομώντας στην εκπαίδευση. Learning World, σε συνεργασία με την WISE, μια πρωτοβουλία του Qatar Foundation. Η θετική εκπαίδευση είναι μια ψυχολογική εκπαιδευτική διαδικασία που στόχο έχει την ανάπτυξη του αισθήματος της αισιοδοξίας. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό για μια σχολική τάξη και τι περιλαμβάνει αυτό το μάθημα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η θετική εκπαίδευση βοηθά στη μείωση του άγχους και την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, ενώ οδηγεί και σε καλύτερους βαθμούς. Στην Αυστραλία, ένα σχολείο έχει αναπτύξει πρόγραμμα εκμάθησης της αισιοδοξίας. Ας δούμε τι μαθαίνουν τα παιδιά. Let's have a look. Μαθαίνουμε καλύτερα όταν είμαστε ευτυχισμένοι. Από το 2008, το Geelong Grammar School στην Αυστραλία εφαρμόζει πρόγραμμα θετικής εκπαίδευσης και συνδυάζει την διδασκαλία με την θετική ψυχολογία. Θετική ψυχολογία σημαίνει να βλέπεις τη ζωή με αισιοδοξία και να προσπαθείς πάντα για το καλύτερο. Έχουμε μαθητές που αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες. Από την πλευρά μας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους βοηθήσουμε. Είναι σημαντικό να βλέπουμε με αισιοδοξία τη ζωή. Το σχολικό πρόγραμμα βασίζεται στην πρωτοποριακή εργασία του Μάρτιν Σέλιγμαν του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια. Πριν μπουν στην τάξη, οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν σεμινάρια και πειραματικά εργαστήρια. Στο μάθημά μας δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα συναισθήματά μας και στη θετική διάσταση της ζωής. Εξετάζουμε τις σχέσεις και κυρίως τις θετικές σχέσεις. Εξετάζουμε το νόημα των πραγμάτων και την ολοκλήρωση του ανθρώπου. Ως μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος, πολλοί δάσκαλοι χρησιμοποιούν το διαλογισμό. Καθημερινά οι μαθητές κάνουν διαλογισμό πριν μπουν στην τάξη, ενώ ειδικά στις εξετάσεις τα παιδιά διαλογίζονται για 10 λεπτά πριν ξεκινήσουν να γράφουν. Όμως, γιατί είναι σημαντικό οι μαθητές να είναι αισιόδοξοι? 160.000 νέοι Αυστραλοί πέφτουν σε κατάθλιψη κάθε χρόνο. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Σε αυτό το σημείο επικεντρώνουμε και εμείς. Το μάθημα θετικής εκπαίδευσης ενισχύει τις αντοχές των μαθητών απέναντι στις δυσκολίες και τα προβλήματα που αναμφίβολα θα αντιμετωπίσουν. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης υπολογίζουν τις επιπτώσεις στην ευημερία των μαθητών. Χρησιμοποιούν μια σειρά από μεθόδους για τον προσδιορισμό του στρες, όπως την μέτρηση της κορτιζόλης μέσω του τεστ Σιέλου. Όσο υψηλότερη είναι η κορτιζόλη, τόσο πιο στρεσαρισμένος είναι κάποιος. Τυχαία και χωρίς να το περιμένουν, ζητάμε από τους νέους να ασχοληθούν με το iPod και να μας πούν τι βλέπουν και με τι ασχολούνται. Εκεί βλέπουμε πώς αντιδρούν, αλλά τους ρωτάμε και για οτιδήποτε θετικό ή αρνητικό τους έχει συμβεί πρόσφατα. Θέλουμε να δούμε πώς έχουν ανταπεξέλθει στις δυσκολίες και έτσι και εμείς βελτιώνουμε την τεχνική μας. Αν και η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, γονείς και μαθητές υποστηρίζουν πως τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Το μεγαλύτερο κέρδος από το μάθημα της θετικής εκπαίδευσης είναι η ανθεκτικότητα που έχω. Είμαι πολύ πιο δυνατή και αντιμετωπίζω τις καθημερινές δοκιμασίες όσο σκληρές και αν είναι. Έχω πραγματικά αλλάξει. Αυτό το μάθημα με βοήθησε σημαντικά. Νομίζω πως τα εφόδια αυτά θα τα κουβαλάω για όλη μου τη ζωή. Το τραγούδι Happy του Pharrell Williams γνωρίζει παγκόσμια επιτυχία και δείχνει πόσο σημαντικό είναι να νιώθουμε ευτυχισμένοι. Η αισιοδοξία βρίσκεται στο επίκεντρο εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλο τον κόσμο. Ένα ίδρυμα στη Γερμανία έχει αναπτύξει πλήρη σειρά μαθημάτων για τη διδασκαλία της ευτυχίας. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Αυτά τα παιδιά στο γυμνάσιο Λέτσενφελτ του Αμβούργου διδάσκονται πώς να είναι ευτυχισμένα. Καλώς ήλθατε στο Happiness Class, ένα μάθημα που διδάσκεται σε πάνω από 100 γερμανικά σχολεία. Αυτή η εξέδρα καταδύσεων καλεί τους μαθητές να ξεπεράσουν τα όρια τους. Εδώ τα παιδιά δοκιμάζουν ασκήσεις που μάλλον δεν θα τολμούσαν κάτω από άλλες συνθήκες. Μέσα από τα μαθήματα ευτυχίας, τα παιδιά κατανοούν τι σημαίνει κοινότητα, αναπτύσσουν τις ικανότητές τους και μαθαίνουν να εμπιστεύονται τους άλλους. Για πρώτη φορά σήμερα έκανα αυτή την άσκηση. Όταν ήμουν όρθια, σκέφτηκα ότι ίσως δεν πρέπει να το κάνω. Αλλά όταν έπεσα και οι άλλοι με έπιασαν, μπορώ να πω πως ήταν μια πραγματική στιγμή. Πώς να διασχίσει κανείς ένα φανταστικό ποτάμι όταν δεν υπάρχουν αρκετές πέτρες για να σταθούν όλα τα μέλη της ομάδας? Αυτή είναι η άσκηση Ρούμπικον που πήρε το όνομά της από τον ποταμό που κάποτε διέσχισε ο Ιούλιος Κέσαρας.
Εδώ το πιο σημαντικό είναι πως δουλεύουμε την αντίληψη των ανθρώπων. Αν δεν αντιλαμβάνομαι σωστά τα πράγματα, τότε δεν ξέρω και πώς να χειριστώ μια κατάσταση. Σε ένα παραδοσιακό μάθημα γυμναστικής, αλλά και σε άλλα αντικείμενα, το ζητούμενο είναι η καλύτερη δυνατή απόδοση. Όμως η ευτυχία δεν αποτελεί προτεραιότητα και αυτό πρέπει να αλλάξει. Η Μπάρμπαρα Νόιμπερ και ο συνάδελφός της Ruth Eckard έχουν ειδικευθεί στο μάθημα της ευτυχίας και σήμερα διδάσκουν όλες τις τάξεις του γυμνασίου Λέτσενφελντ. Σε αυτή την τάξη κάθε παιδί ζωγραφίζει ό,τι έρχεται στο μυαλό του, σε αυτό που ονομάζεται δικός του χώρος. Με την άσκηση αυτή, τα παιδιά μαθαίνουν να αυτοπροσδιορίζονται σε μία ομάδα, ενώ παράλληλα σέβονται και τα άλλα μέλη του γκρουπ. Ο τελικός μας στόχος είναι τα μικρά παιδιά και οι έφηβοι να κατανοήσουν τις δικές τους δυνάμεις. Έτσι θα γίνουν ευαίσθητοι άνθρωποι αλλά και αποφασιστικοί. Μαθαίνουν τα δυνατά τους σημεία, αλλά και πώς να αντιμετωπίσουν αναποδιές και σύνθετες καταστάσεις. Σε αυτό το σχολείο όλα τα παιδιά έχουν βιώσει το ζεστό ντουζ. Ένας μαθητής κάθεται με γυρισμένη την πλάτη του στην τάξη. Οι συμμαθητές του λένε τι βρίσκουν θετικό σε εκείνον ή εκείνη. Ειδικά η άσκηση Warm Shower πραγματικά σε κάνει να αισθανθείς ευτυχισμένος. Πρόκειται για μια πραγματική στιγμή ευτυχίας που διαρκεί για μέρες. Ακούς τόσα πολλά ωραία πράγματα για τον εαυτό σου και σίγουρα δεν είμαστε συνηθισμένοι σε κάτι τέτοιο. Η ευτυχία ως θέμα ή ως μέθοδος εκπαίδευσης γίνεται όλο και πιο δημοφιλή στη Γερμανία, αλλά και σε όσες χώρες μιλούν αγγλικά. Έχετε ποτέ ακούσει για το ακαθάριστο εθνικό προϊόν ευτυχίας? Για τους πολιτικούς άραγε ισχύει κάτι τέτοιο? Υπάρχει κάποια χώρα στον κόσμο που έχει την ευτυχία ως κύριο αναπτυξιακό της στόχο? Λοιπόν, ναι. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, γνωρίζετε το βασίλειο του Μπουτάν, όπου η ευτυχία ξεκινάει από το σχολείο. Πολύ λίγες χώρες στον κόσμο τοποθετούν την ευτυχία ως βασικό αναπτυξιακό στόχο. Το μικροσκοπικό βασίλειο του Μπουτάν στα Ιμαλάια έχει μετονομάσει το ΑΕΠ σε ακαθάριστο εθνικό προϊόν ευτυχίας. Δευτέρα πρωί στο χωριό Γουτσου του Μπουτάν, η 8χρονη Τζαμπέι Γεσέι Παϊντέν ετοιμάζεται για το σχολείο. Αν και η οικογένειά της έχει αυτοκίνητο, εκείνη προτιμά να περπατά για 20 λεπτά. Αρχίζω τη μέρα μου στο σχολείο κάνοντας διαλογισμό και προσευχές. Έτσι δείχνουμε το σεβασμό μας στο βασιλιά, τη χώρα μας και τη θρησκεία μας. Με αυτόν τον τρόπο προωθούμε τον πολιτισμό μας. Το γυμνάσιο Γουτσου είναι ένα από τα σχολεία που συμμετέχουν στο πιλωτικό πρόγραμμα. Πρόκειται για ένα μοντέλο σχολείου που φιλοδοξεί να δημιουργήσει υγιείς μαθητές πνευματικά και σωματικά. Τελικός στόχος είναι ευτυχισμένοι και παραγωγικοί πολίτες. Μια τυπική ημέρα στο σχολείο ξεκινά με την πρωινή προσευχή. Οι προσευχές είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της βουδιστικής παράδοσης του Μπουτάν. Στόχος μας είναι να κάνουμε τα παιδιά ευτυχισμένα. Στο παρελθόν είχαμε μεγάλο αριθμό μαθητών που έπαιρναν φάρμακα, κάπνιζαν, ενώ κατανάλωναν και αλκοόλ. Πριν από κάποια χρόνια είχαμε πολλά προβλήματα. Όμως πια έχουν μειωθεί δραστικά. Στην τάξη, εκτός από την προβλεπόμενη διδακτέα ύλη, οι μαθητές μαθαίνουν να εκπαιδεύουν το μυαλό τους μέσα από το διαλογισμό που διαρκεί από 1 έως 3 λεπτά. Τα παιδιά μαθαίνουν να ελέγχουν το μυαλό τους, αλλά και να διώχνουν τις αρνητικές σκέψεις. Οι μαθητές διδάσκονται ακόμη βασικές αξίες, όπως ο σεβασμός στο περιβάλλον, ενώ βιώνουν τη σημασία της αλληλεγγύης και της προσφοράς στην κοινότητα. Το πρόγραμμα με τίτλο «Ακαθάριστο εθνικό προϊόν ευτυχίας» είναι μια ευγενής πρωτοβουλία. Νομίζω πως οδηγεί σε ένα διαφορετικό σχολικό μοντέλο, πιο φιλικό προς τα παιδιά. Πρόκειται για μια προσέγγιση που οδηγεί στη σωστή και ολοκληρωμένη ανάπτυξη του παιδιού. Όμως η εκπαίδευση δεν τελειώνει στο σχολείο. Οι μικροί μαθητές διδάσκουν τους γονείς τους μόλις γυρίσουν στο σπίτι. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα τα παιδιά έχουν μάθει πολλά χρήσιμα πράγματα. Πρώτα απ' όλα έχουν σταματήσει να τρώνε πρόχειρο φαγητό. Έρχονται σπίτι και μου μαθαίνουν πώς να τρώμε βιολογικά λαχανικά και πώς να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Μας δίνουν τόσες πολλές συμβουλές. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μπουτάν αποτελεί πηγή έμπνευσης και για άλλες χώρες όπως η Φιλανδία. Ο Μοχάμεντ Άλο Ζαΐμπι επικοινώνησε μαζί μας. Πιστεύει ότι η αισιοδοξία μπορεί να διδαχθεί. Όμως η ευτυχία είναι τελικά προσωπική υπόθεση. Εσείς τι νομίζετε? Θέλουμε να μάθουμε τι πιστεύετε.
Να έχετε μια καλή εβδομάδα. Γεια σας. Learning World, σε συνεργασία με την WISE, μια πρωτοβουλία του Qatar Foundation.